Κούρη, καθηγήτρια παιδιατρικής παιδολυμοξιολόγος. Γεια σας. Αναπληρώτρια κανονικά, αλλά ώσπου να ολοκληρωθούν οι τυπικές διαδικασίες, σας λέμε συγχαρητήρια για την προαγωγή. Ευχαριστώ, να είστε καλά. Εσείς όταν πηγαίνατε πρώτη μέρα στο σχολείο, αισθανόσασταν καλά, γιατί εγώ δεν ήθελα τη ζωή μου, επιστρέφοντας στο πρόγραμμα και στο πρωινό ξύπνο. Η αλήθεια μου άρεσε, ήταν και η μητέρα μου δασκάλα βέβαια, ναι. Και στο ίδιο δημοτικό με εμάς. Αλλά εντάξει, η αλήθεια είναι αυτό, ότι γνωρίζεις και βλέπεις και τους φίλους σου που επανέρχονται, έχει και τα μαθήματα, μου άρεσαν. Ναι. Εντάξει, όλα μαζί. Όλα μαζί. Ανεξάρτητα του τι κάναμε στο υπόλοιπο της ζωής μας, κυρία Κολλίου, εγώ βαριόμουν τη ζωή μου να πάω σχολείο, ειδικά τις πρώτες μέρες. Δεν ήθελα με τίποτα. Ναι, ναι, φυσικά. Λοιπόν, τώρα, ευχάριστα είναι όλα αυτά. Βλέπουμε χαμόγελα, βλέπουμε να ξεκινάει έτσι μια παραγωγική και σχολική χρονιά. Πλην όμως αρχίζει και ο τυπικός εποχικός συναγερμός. Ιώσεις, λοιμώξεις, γρίπες και όλα αυτά που όταν βρίσκονται τα παιδιά μαζί σε κλειστούς χώρους, ιδρωμένα στο διάλειμμα κτλ., φυσιολογικό είναι να αναπτύσσονται. Έχετε απόλυτο δίκιο. Πραγματικά τώρα έχουν αρχίσει ήδη να εμφανίζονται αυτές οι εποχιακές ιώσεις. Και μάλιστα πρέπει να πω ότι η γρίπη μας έχει επισκεφτεί πολύ νωρίς. Mm. Δηλαδή, πρώτη χρονιά που βλέπουμε γρίπη μέσα στο Σεπτέμβρη. Και στο Μακάριο, δηλαδή, που σημαίνει ότι έχει και αρκετά απ' έξω παιδιά, τα οποία είναι πολύ πιο ήπια η νόσος. Επομένως, φέτος αναμένεται μια σημαντική χρονιά γρίπης και αυτός είναι ένας καλός λόγος για να εμβολιαστούν τα παιδιά που πρέπει να εμβολιαστούν. Τι σημαίνει όμως πρέπει, ποια παιδιά πρέπει να πάνε να κάνουν εμβόλιο και ποια μπορούν να το αντέξουν. Okay. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε, είναι αυτά που είναι ψηλού κινδύνου. Είναι τα παιδιά που έχουν χρόνια νοσήματα, είναι τα παιδιά ηλικίας κάτω των 5 ετών, 6 μηνών με 5 ετών, διότι κάτω των 6 μηνών δεν μπορούν να εμβολιαστούν, και είναι και παιδιά τα οποία έχουν στο περιβάλλον τους αδερφάκια νοσοκατασταλμένα ή που δεν μπορούν να εμβολιαστούν ή μικρά βρέφη. Επομένως, αυτές είναι οι κατηγορίες που οπωσδήποτε πρέπει να εμβολιαστούν. Από εκεί και πέρα, βέβαια, πρέπει να πω ότι η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών προσφέρει το εμβόλιο σε όλες τις ηλικίες, αν κάποιος θέλει να το κάνει. Αλλά αυτοί που σας είπα είναι αυτοί που πρέπει οπωσδήποτε να εμβολιαστούν. Άρα, λέτε ότι εκείνο που θα βρεθεί σε έξαρση το επόμενο διάστημα είναι η γρίπη. Γιατί έχουμε διάφορα. Έχουμε RSV, έχουμε κορονοϊό, ναι. Τον οποίο τον ξεχνάμε, αλλά κυκλοφορεί ανάμεσά μας. Κυκλοφορεί και ο κορονοϊός. Ναι, είναι τρεις ιώσεις οι οποίες είναι οι πιο συνηθισμένες. Η μία είναι ο ιός της γρίπης που περιμένουμε να συνεχίσει να υπάρχει σε έξαρση. Είναι ο κοροναϊός, όπως λέτε κι εσείς, και είναι και ο RSV. Είναι η πιο σημαντική αυτή. Ο RSV είναι κυρίως του φθινοπόρου. Η γρίπη κανονικά ήταν μέσα στο χειμώνα. Δηλαδή ξεκινούσε από τον Ιανουάριο και μετά. Φέτος όμως μας ήρθε νωρίς. Είναι τα περίεργα της εποχής, δεν μπορεί κάποιος να τα προβλέψει γιατί γίνεται αυτό το πράγμα. Όπως και να έχει, είναι κάτι που αντιμετωπίζουμε. Το ξέρουμε κάθε χρόνο, οπότε πρέπει να λαμβάνουμε τα μέτρα μας. Και βέβαια υπάρχουν κοινοί κανόνες για την πρόληψη όλων αυτών των νοσημάτων στον χώρο του σχολείου. Να μας τους πείτε για να ξέρουμε πώς προσέχουμε. Ακριβώς. Εγώ πιστεύω ότι ο πιο σημαντικός από όλους είναι ο καλός αερισμός των χώρων στον οποίο βρίσκονται τα παιδιά μας. Δηλαδή πρέπει να ανοίγουν τα παράθυρα, πρέπει τα διαλύματα να βγαίνουν από την τάξη για να ανανεώνεται ο αέρας. Αν έχουν μπει κλιματιστικά, να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί, διότι τα κλιματιστικά αναδεύουν τον αέρα της τάξης και μεταδίδουν πολύ εύκολα τις ιώσεις αφού είναι κλειστός χώρος. Επομένως, τα κλιματιστικά να ανάβουν μόνο σε πολύ ζεστή και τώρα αυτή την εποχή ή σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες το χειμώνα και να μην προτιμούνται να είναι συνεχώς ανοιχτά. Γι' αυτόν τον λόγο, δηλαδή δεν ανανεώνουν τον αέρα, ουσιαστικά τον αναδεύουν και τον κρυώνουν τον αέρα. Επομένως, πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Οι αποστάσεις βέβαια μετρούν πάντα. Τα μέτρα που είχαμε για τον COVID δεν λαμβάνονται τώρα πλέον τόσο αυστηρά. Έχουμε ξεχάσει, τα έχουμε βγάλει από τη ζωή μας. Και ναι, εντάξει, είναι μας έχει μείνει μια καλή ανάμνηση υγιεινής, τέλος πάντων υγιεινής συμπεριφοράς. Για παράδειγμα, το να πλένω τα χέρια μου, ειδικά πριν φάω, είναι κάτι πολύ σημαντικό. Όταν φταρνίζω, βάζω μαντιλάκι μπροστά στο πρόσωπο ή βάζω τον αγκώναν εδώ, το μανίκι μου εδώ για να κόψει το κύμα των εκκρίσεων. Όχι έτσι. Έτσι. Ακριβώς. Το φτέρνισμα. Εξηγήστε μας γιατί. Ναι. Κοιτάξτε, αν θα κάνω έτσι, θα βάλω μαντιλάκι. Εντάξει, για να κόψει το τούτο και μετά που θα φταρνιστώ, θα το πετάξω στο καλάθι των αχρήστων και θα πλύνω τα χέρια μου, γιατί τα λέρωσα και τα χέρια μου. Το μανίκι μας επίσης προσφέρεται, διότι είναι ένας χώρος ο οποίος ανακόπτει την κίνηση και αυτόν το χρησιμοποιούμε όταν δεν έχουμε χρόνο να πιάσουμε μαντιλάκι.
αντιλαμβάνεστε μια στιχτώδης κίνηση αυτή, ναι, για να μπορέσει να ανακόψει το κύμα των εκκρίσεων που πρόκειται να βγουν από το αν πρόσωπο. Κάνω έτσι, να πούμε στον κόσμο για να καταλάβει, αν φτερνιστώ εδώ ή αν βήξω εδώ, τα χέρια μας γεμίζουν με μικρόβια. Και οπότε επιπλέον μετά δεν νομίζω να κόβουν και καλά το κύμα όταν κάνω έτσι, είναι θέλει μαντιλάκι. Πάντως μεταδίδεται μετά αστραπία. Όπου ακουμπήσεις μετά γίνεται εστία μόλυνσης. Ακριβώς, είναι και οι εκκρίσεις, πολύ σωστά το θίξατε. Δηλαδή αν εγώ φταρνιστώ τώρα πάνω σε αυτήν την επιφάνεια και μετά αγγίξει κάποιος άλλος και αγγίξει μετά στο πρόσωπο του μάτια κτλ, τότε είναι πολύ εύκολη μετάδοση, γιατί ο ιός μέσα στις εκκρίσεις ζει τουλάχιστον 9 ώρες. Ναι. Κυρία Κολιού, στέλνουν μηνύματα κυρίως τηλεθεάτριες και ρωτούν διευκρινήσεις. Ας πούμε, πώς καταλαβαίνω ότι το παιδί μου άρπαξε γρήπη και δεν έχει ένα τυπικό κρυολόγημα? Και ποια είναι η διαφορά του ενός με το άλλο? Νομίζω ότι δεν έχει και πολύ σημασία. Πάλι θα είναι άρρωστο με λίμωξη του αναπνευστικού. Τα παιδιά που θα νοσήσουν περισσότερο είναι αυτά που είναι ανοσοκατασταλμένα. Εκείνα τα παιδιά μπορεί να κάνουν έλεγχο. Υπάρχουν τα τεστ, ακόμα και γρήγορα τεστ υπάρχουν, που να ελέγξουν αν κάποιος νοσεί με γρήπη. Ναι. Εμείς στο νοσοκομείο φυσικά έχουμε μοριακά τεστ. Έχουμε PCR και κάθε μωρό που μπαίνει μέσα το ελέγχουμε και για γρήπη και για COVID και για RSV. Αλλά έξω στην κοινότητα υπάρχουν τα γρήγορα τεστ που μπορεί κάποιος να ελέγξει. Ναι. Νομίζω όμως ότι πρακτικά δεν έχει και πολύ σημασία. Έχουμε να κάνουμε με μια λίμωξη αναπνευστικού. Στους περισσότερους είναι σχετικά ήπια, ειδικά στα παιδιά, τα ανέχονται σχετικά καλά. Και είναι τα παιδιά, τα μικρά παιδιά και αυτά που είναι νοσοκατασταλμένα που κινδυνεύουν που περισσότερο. Που κινδυνεύουν περισσότερο. Τώρα, ναι, μας είχαν στείλει από τις προηγούμενες μέρες γονείς και μας εξέφρασαν ένα φόβο για κύμα γαστρεντερίτιδας. Ναι. Το οποίο το είδαμε και το καλοκαίρι να κυκλοφορεί ως, και στην Ελλάδα αρκετά. Γαστρεντερίτιδα. Η γαστρεντερίτιδα κατά καιρούς έχουμε. Δεν υπάρχει εποχή γαστρεντερίτιδας, γιατί μπορεί να ξεσπάσει ανά πάσα στιγμή μια εποχιακή κατάσταση γαστρεντερίτιδας. Εκεί γνωρίζουμε ότι η γαστρεντερίτιδα μεταδίδεται με τα χέρια, τα κάθαρτα και με τα κόπρανα. Επομένως, έχει μεγάλη σημασία η υγιεινή των τουαλέτων. Δηλαδή, πρέπει όταν βγω από την τουαλέτα να πλύνω οπωσδήποτε τα χέρια μου πριν να κυκλοφορήσω έξω και να προσέχω πάρα πολύ τα πόμολα. Διότι ένας ο οποίος εσκουμπίστηκε και δεν μετά τα ίδια χέρια πάει και αγγίξει το πόμολο, αυτό το πόμολο είναι μολυσμένο, αντιλαμβάνεστε. Επομένως, πρέπει να προσέχουμε την καθαριότητα κυρίως χεριών και σώματος. Όταν μας τυπήσει η γαστρεντερίτιδα, παίρνουμε φάρμακα αμέσως ή το αφήνουμε να φύγει? Όχι, η γαστρεντερίτιδα θέλει ενυδάτωση και θέλει και προσεκτική διατροφή συνήθως. Yeah. Ναι, δεν θέλει φάρμακα. Πολύ σπάνια να πάρει κάποιος αντιβιωτικών ή φάρμακο το οποίο να σταματήσει τις διάρειες. Ειδικά στα παιδιά δεν δίνουμε τέτοια φάρμακα. Προτιμούμε την σωστή διατροφή. Μπανάνα, καρότων, πατάτα, μάλιστα, αυτά όλα είναι πολύ καλά. Για να γυρίσουμε λίγο στις ιώσεις, στις λοιμώξεις, στο κρυολόγημα και τη γρήπη. Πόσο είναι ο κύκλος για τα παιδιά μιας τέτοιας λοίμωξης? Δηλαδή αρρωσταίνουν, ναι, και εμφανίζουν τα πρώτα συμπτώματα. Ναι. Πόσο θα διαρκέσει και πόσο είναι, ναι, μεταδοτικό, για πόσες μέρες? Κοιτάξτε, είναι συνήθως από 1 μέχρι 5 μέρες που διαρκεί η γρήπη, αν πάρουμε τη γρήπη ειδικά. Η μεταδοτικότητα είναι πιο αυξημένη τις πρώτες μέρες, αλλά μπορεί εφόσον έχει συμπτώματα να μεταδίδει, δηλαδή μπορεί να πάει και 5 μέρες η μεταδοτικότητα του ιού της γρήπης. Επομένως, είναι καλά κάποιος ο οποίος έχει λίμωξη γενικά, συμπτώματα δηλαδή από το αναπνευστικό, να κάθεται σπίτι του. Αν είναι τώρα COVID, πρέπει να κάθεται 5 μέρες με βάση τους κανονισμούς. Αν είναι όμως οποιοδήποτε άλλη ίωση, θα πάει μέχρι να περάσουν ο πυρετός και τουλάχιστον να υφεθούν τα συμπτώματα σε κάποιο βαθμό. Μάλιστα. Για πάμε τώρα στο μεγάλο πρόβλημα που θα ταλαιπωρήσει τις περισσότερες, αν όχι όλες τις οικογένειες που έχουν παιδιά. Πάει το παιδί στο σχολείο, τσιμπάει γρήπη, ίωση κτλ. Έρχεται μέσα στο σπίτι, κάνει κρύο, έχουμε κλειστά παράθυρα ή δεν ξέρω και εγώ τι, και κολλάει όλη την οικογένεια. τι κάνουμε σε αυτό το συναγερμό? Αυτό είναι κανόνας που ισχύει κάθε χρόνο βασικά. Ναι, και δώστε ειδικά, μας καμιά συμβουλή. Και ειδικά οι ηλικιωμένοι μας είναι σε πιο επικίνδυνη θέση, δηλαδή οι παππούδες και οι γιαγιάδες με λίγα λόγια. Γιατί θα αγκαλιάσουν το εγγόνι, δεν υπάρχει περίπτωση να μην το κάνουν. Επομένως, το σημαντικό είναι και ο καλός αερισμός των χώρων, έστω και αν είναι χειμώνας, ανοίγετε λίγο τα παράθυρα και βάλτε θέρμανση ή κάτι. Και το άλλο είναι να κάνουν τη γρήπη, το αντιγρυπτικό εμβόλιο. Δηλαδή, οι άνω των 60 ετών έχουν ένδειξη να κάνουν το αντιγρυπτικό εμβόλιο ή αν έχουν υποκείμενα νοσήματα. Mm-hmm. Αυτό θα τους προστατέψει σε μεγάλο βαθμό. Τώρα, κλείνοντας και κυρία Κολιού, υπάρχει κάποια συμβουλή προστασίας, θέλω να πω,
ας πούμε, πορτοκαλάδες, υπάρχουν συγκεκριμένα τρόφιμα ή διατροφή να κάνουμε εμείς και τα παιδιά για μεγαλύτερο ανοσοποιητικό. Τα δύο μαγικά πράγματα είναι η άσκηση, ναι, να περπατούμε, να ασκούμαστε στο ύπαιθρο κατά προτίμηση στη φύση, και η διατροφή, όπως είπατε κι εσείς, που σίγουρα θέλει φρούτα, θέλει λαχανικά, θέλει, θέλει φαγητά που περιέχουν βιταμίνη C. Και αυτά είναι τα φρούτα και τα λαχανικά συνήθως. Δηλαδή, ειδικά τα ασπεριδοειδή που είναι και το χειμώνα η εποχή τους, είναι φοβερά ωφέλιμα. Δηλαδή, ο χυμός της πορτοκαλάδας καλύτερα να είναι φρεσκοστημένη παρά να αγοράζουμε αυτούς τους χυμούς τους έτοιμους. Και σίγουρα και το ακτινίδιο είναι πολύ ωφέλιμο, έχει πολύ βιταμίνη C και έχει και άλλα τα λαχανικά. Έχουμε πάρα πολλά. Είμαστε τυχεροί πραγματικά η Κύπρος. Γιατί πάει σε μια χώρα της Βορείου Ευρώπης, δεν έχουν τέτοια πράγματα. Εμείς εδώ είμαστε μέσα σε έναν παράδεισο από φρούτα και. Και δεν τρώμε κιόλας, νομίζω. Στο τέλος της ημέρας, δεν ξέρω, το καθημερινό lifestyle μας έχει απομακρύνει λίγο από τη μεσογειακή διατροφή, από όλα αυτά τα ωφέλιμα που η φύση μας τα προσφέρει απλόχερα. Και εμείς συνήθως τρώμε junk. Σωστό. Επομένως, και ταΐζουμε τα παιδιά με την εύκολη λύση, έτσι. Ακριβώς. Ενώ πρέπει να προσπαθήσουμε συνειδητά για να το πετύχουμε. Μάλιστα. Ναι, ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Κολλιού. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε για τις συμβουλές. Λοιπόν, αυτά.